Εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι του στρατού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο Δήμο Κιδελέ. Η σημερινή γιορτή για τον πιστοκομό των αγροτών της Θεσσαλικής Γης δεν πρέπει να έχει μόνο επαιτειακό χαρακτήρα. Δεν αρκεί η θύμηση και η μνημόνευση του αγώνα τους. Σήμερα είναι επιτακτικό το αίτημα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν και να συνδράμουμε έτσι ώστε ο αγροτικός κόσμος να προχωρήσει κι άλλο. Το οφείλουμε στους Θεσσαλούς αγρότες που ξεσηκώθηκαν ενάντια την αδικία του Μάρτιο του 1910. Το οφείλουμε στο Μαρίνο Αντίπα, ο οποίος άφησε την πατρίδα του και τις σπουδές του για να έρθει στη Θεσσαλία και να αγωνιστεί για το δίκαιο των εργατών της γης. Το οφείλουμε στους νεκρούς της εξέγερσης του Κιλελέρ, που και αυτοί όπως ο Αντίπας έδωσαν το αίμα για να έχουν οι κολίγοι στον ήλιο μοίρα. 112 χρόνια μετά, βρισκόμαστε στο νεαρό χώρο της θυσίας για να θυμίσουμε κυρίως στη νέα γενιά τα πόσα οφείλει σε αυτούς που εξεγέρθηκαν ενάντια στην αδικία. Τα γεγονότα στο Κιλελέρ στις 6 Μαρτίου του 1910 δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο των άθλιων συνθήκων διαβίωσης των κολύγων και της απάνθρωπης μεταχείρισης που είχαν από τους γεωκτήμονες. Ο σπόρος που έσπηρε ο Αντίπας είχε καρποφορήσει, έστω και αν χρειάστηκε αγρότες να πέσουν νεκροί διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους.